Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε pick a card για το άτομο που μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι σκέφτεται. Οπότε θέλω να σκεφτείτε έντονα αυτόν ή αυτή που σας ενδιαφέρει και να συγκεντρωθείτε στις 4 κάρτες. Συγκεντρωθείτε, σκεφτείτε αυτόν που θέλετε ή αυτήν και διαλέξτε μία κάρτα. Θα πάμε μία-μία να δούμε τι σκέφτεται αυτός που μας ενδιαφέρει. Οπότε πάρτε λίγο χρόνο, συγκεντρωθείτε και θα ξεκινήσουμε με αυτούς που θέλουν την πρώτη κάρτα. Λοιπόν, πρώτη κάρτα. Αυτός ή αυτή που σας ενδιαφέρει θέλουν δράση. Θέλουν να δράσουν, θέλουν να κάνουν κινήσεις, θέλουν τα πράγματα να αλλάξουν. Αν έχετε μία κατάσταση η οποία έχει λίγο βουρκώσει, είναι στάσιμη, κάτι απασχολεί και δεν αλλάζει για αρκετό καιρό, θέλει τα πράγματα να αλλάξουν, θέλουν να υπάρξει κίνηση, να ξεκαθαρίσει κάποια κατάσταση, να βγείτε από αυτό το αδιέξοδο που είσαστε. Εδώ πέρα θέλει επικοινωνία, αν είναι από μακριά σας έρχεται, ειδικά αν μιλάμε για άτομο στα ζώδια του αέρα. Για να δούμε τι σκέφτεται ο υπότης του αέρα. Τι σκέφτεται ο υπότης του αέρα. Λοιπόν. Εδώ πέρα θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα. Νέο ξεκίνημα από την αρχή, αν έχετε εδώ πέρα προβλήματα τα οποία σας προβληματίζουν και τους δύο, υπάρχει μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι μπερδεμένη, θέλει τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν, να αρχίσετε από την αρχή, γιατί θέλει να είναι μαζί σας, απλά εδώ πέρα κάτι σας προβληματίζει, μου βλέπει κάποια κατάσταση, έτσι είχε μπει λίγο στη μέση και σας άφηνε να προχωρήσετε. Ναι, θέλει να συνεχίσετε, θέλει να ξεκαθαρίσετε τη θέση αυτή, την κατάσταση, γιατί είστε το αστέρι του ή το αστέρι της. Αυτό το άτομο νιώθει πάρα πολύ τυχερό που σας έχει βρει. Ξέρει ότι είναι να είστε μαζί και γι' αυτό θέλει και η κατάσταση να ξεκαθαριστεί και να ξεκολλήσετε από αυτό. Θέλει να πάτε παραπέρα, θέλει τα πράγματα να προχωρήσουν προς το καλύτερο. Αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει προβληματίσει στο παρελθόν, θέλει να το αφήσετε πίσω, παιδιά, γιατί εδώ πέρα σας βλέπει σαν κάτι πάρα πολύ τυχερό, σαν να μην το περίμενε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, να σας βρει. Θέλει να είναι μαζί σας, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσετε εδώ πέρα. Θέλουμε νέο ξεκίνημα μαζί, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση, βάζοντας καινούργια νέα δεδομένα, να πείτε τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση και να ξέρει ο ένας και ο άλλος τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει. Γιατί θέλετε και οι δύο να είστε μαζί. Εδώ πέρα μου έχει βγάλει το αστέρι. Αυτό, δηλαδή, νιώθει τυχερός, νιώθει τυχερή που είστε μαζί. Δεν θέλει να το παρατήσει. Εδώ θα πρέπει να κάτσετε λίγο, να συγκεντρωθείτε εσείς, να δείτε τα πράγματα πώς έχουν πάει ως τώρα, γιατί και αυτός και αυτή το ίδιο θέλει λίγο το μυαλό να ξεκαθαρίσει. Οπότε αν εδώ πέρα υπάρχει έτσι λίγο ένα διάστημα το οποίο τώρα έχετε κόψει λίγο από την πολλή επικοινωνία, είναι γιατί θέλουν να ξεκαθαρίσουν το μυαλό τους και να δουν την κατάσταση λίγο πιο καθαρά, γιατί έχουν γίνει πολλά εδώ πέρα. Και ήταν μια κατάσταση η οποία έχει προβληματίσει πάρα πολύ, οπότε θέλουν εδώ πέρα να συγκεντρωθούν, να ανασυντάξουν τις σκέψεις τους και να δούνε πώς θα το ξεκαθαρίσετε, πώς θα σας προσεγγίσουν, θέλουν να έρθουν να σας μιλήσουν, θέλουν να μιλήσετε, θέλουν να είστε μαζί. Απλά και εσείς καλό θα είναι να το κάνετε και εσείς το ίδιο, να ξεκουραστείτε λίγο και να δείτε με καθαρό μυαλό αυτή την κατάσταση, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να το πάτε παραπέρα. Εδώ χρειάζεται να είμαστε
ήρεμοι, έτσι, να είμαστε ήρεμοι. Αν υπάρχει κάποια έτσι νεύρα, αν υπάρχει κάποιος αναβρασμός, όχι, δεν είναι κατάλληλη ώρα να μιλήσετε τώρα. Γι' αυτό και αυτό το άτομο εδώ πέρα παίρνει το χρόνο του. Παίρνει το χρόνο του για να δει πώς θα σας προσεγγίσει, για να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση και να πάτε μπροστά. Θέλουν να πάτε μπροστά, θέλετε και εσείς να πάτε μπροστά, θα ξεκαθαρίσετε, θα θέσετε νέους όρους, και όρους δεν εννοώ έτσι να βάλουμε συμβόλαιο, εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι έτσι, κοινούς στόχους, να θέσετε κοινούς στόχους προς το μέλλον. Αν σας πειράζει κάτι, να το πείτε, να το ξεκαθαρίσετε με ωραίο και όμορφο τρόπο, και το ίδιο θα κάνει και αυτός ή αυτή. Τα πράγματα είναι πολύ καλά εδώ πέρα, σας θέλουν, απλά έχουν πάρει λίγο το χρόνο τους τώρα για να αδειάσει το μυαλουδάκι τους, γιατί όταν είμαστε έτσι νευριασμένοι και έχουμε νεύρα και είμαστε και θυμωμένοι και μας στένε και όλα, δεν βγαίνει κάτι καλό και το ξέρουν αυτό, οπότε θέλουν λίγο ηρεμία για να δουν λίγο τα πράγματα με καθαρό μυαλό. Άρα πάρα πολύ καλά να κάνετε και εσείς το ίδιο, και εδώ πέρα τα πράγματα θα σας πάνε σούπερ προς το μέλλον. Είστε ο ένας για τον άλλον, έχετε το αστέρι, το ξέρουν, το ξέρετε. Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Απλά αδειάστε το μυαλό σας, εδώ πέρα ξεκαθαρίστε και εσείς ακριβώς τι θέλετε να πείτε. Και όταν ήρθε η ώρα θα συζητήσετε, αυτό είναι σίγουρο, και θα πάτε και μπροστά. Θα έχουμε εξέλιξη προς το καλό. Λοιπόν, πάμε στην κάρτα νούμερο 2. Εδώ πέρα, αυτοί που διαλέξανε την κάρτα νούμερο 2, βλέπουμε ότι το άτομο αυτό είναι ερωτευμένο, αυτό το άτομο που σκέφτεστε, σας θέλει και θέλει αυτό που έχετε να το εξελίξετε, θέλει να βγάλει καρπούς, θέλει να βάλετε γερές φάσεις για να προχωρήσει η κατάσταση παραπάνω. Εδώ υπάρχει ο έρωτας, σίγουρα είστε ερωτευμένοι και οι δύο και θέλετε αυτό να το μεγαλώσετε. Πιθανώς εδώ, αν είσαστε πολύ καιρό μαζί και ιδίως αν είστε παντρεμένοι ή πολύ καιρό μαζί και έχετε μιλήσει για το κάτι παραπέρα, ίσως και για ένα παιδάκι, εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ καλές πιθανότητες ότι αυτό το άτομο σκέφτεται ότι θέλει να κάνει και οικογένεια μαζί σας, και σίγουρα ο έρωτας αυτός, η αγάπη, να εδραιώσει και να βγάλει καρπούς. Τι σκέφτεται το άτομο αυτό πάνω σε αυτό? Τι σκέφτεται πάνω στο τριακούπα? Τι σκέφτεται πάνω στο τριακούπα? Ξεκάθαρα θέλει να κάνετε, να προχωρήσετε μαζί και να νικήσετε εδώ πέρα. Αν υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ίσως λόγια που να έχουν πει, και μπορεί να είναι και από φίλους σας, έτσι, από φίλους, κοινούς φίλους, φίλους φίλες, έτσι, μπορεί εδώ πέρα κάποιοι κάτι να έχουν μάθει και να θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί θέλουν να προχωρήσετε μαζί. Θέλει να είσαστε νικητές μαζί σε αυτή την κατάσταση. Δεν θέλει να σας αποχωριστεί. Θέλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση αν έχουν πει λόγια τρίτων εδώ, και ειδικά φίλων, μπορεί και οικογένειας, μπορεί και η οικογένεια εδώ πέρα να πιέζει. Αλλά αυτό το άτομο θέλει να είστε μαζί και θέλει να νικήσετε. Εσείς οι δύο, την οικογένεια, τα λόγια τρίτων δεν τον ενδιαφέρει, θέλει να ξεκαθαρίσει αυτές τις καταστάσεις με τους φίλους, με τις φίλες, με την οικογένεια, θέλει να βγείτε μαζί νικητές και να κάνετε το επόμενο βήμα. Βλέπουμε και Στεφάνη εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, έτσι. Και τρία κούβα που σας είπα πριν, ότι πιθανώς να σκέφτεται και η οικογένεια μαζί σας. Πολύ σοβαρή αυτή η κατάσταση. Παρακάτω. Ρίξε μας το τρία κούπα και να σου σταθεί. Λοιπόν, εδώ σίγουρα πιέζουν καταστάσεις απ' έξω.
σίγουρα έχουμε πολλά βάρη. Αυτό το άτομο νιώθει ότι σηκώνει πολλά βάρη και μπορεί να δέχεται μεγάλη πίεση από τον περίγυρό του, ίσως και από τη δουλειά του. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει, γιατί θέλει, είναι εκεί, παλεύει και λέει θα τα φορτώσω στην πλάτη μου και θα τα κουβαλήσω όλα. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί ξέρω ότι εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ πολύτιμο και θέλω να προχωρήσουμε μαζί προς το μέλλον, να έχουμε γερές βάσεις. Και αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, το ξέρετε. Από εδώ πέρα βλέπουμε ότι θέλει και υπάρχουν, αλλά θέλει ακόμα παραπάνω να βάλουμε γερές βάσεις και να πάρει τα πράγματα. Ξέρει ότι τα πράγματα τα οποία κρατάνε πάνε αργά και σταθερά. Εδώ πέρα θέλει να προχωρήσει μπροστά, θέλει να προχωρήσει μπροστά, δεν βιάζεται, γιατί ξέρει ότι θα είστε εσείς το άτομο με το οποίο θέλει να μείνει. Άρα εδώ πέρα ο υπότης σας, η κοπέλα αυτή, η γυναίκα, εδώ βλέπουμε ότι θέλει να πάτε μαζί με γερές βάσεις προς το μέλλον, αργά και σταθερά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πιέζουν εδώ πέρα οι καταστάσεις, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, δεν την ενδιαφέρει. Θέλουν τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχουν τα άλλα που σας είπα και να νικήσετε μαζί και να μπει και κάποια στιγμή στεφάνι εδώ πέρα και να ανθίσει ο ερωτάς σας και η αγάπη σας. Είστε το πρόσωπό του. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τον βαραίνουν, την βαραίνουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Τα κουβαλάω όλα και γι' αυτό το άτομο εγώ συνεχίζω και βάλτε κι άλλα. Εμείς θα τα αντέξουμε, γιατί έχουμε βάσεις και πάμε αργά και σταθερά, βήμα-βήμα προς την ευτυχία και το μέλλον. Και εδώ, αν το άτομό σας αυτό, αν και δεν βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει έτσι κάποια απόσταση γενικά μεγάλη, πάντως σε περίπτωση που έχετε κάτι τέτοιο, το οποίο δεν το θεωρώ πιθανό, αυτό το άτομο έρχεται και εξετάζει την κατάσταση, τη μελετάει για να δει να σχεδιάσει κατάλληλα ακριβώς πώς θα έρθει και θα προσεγγίσει την κατάσταση ή πώς θα προσεγγίσει την κατάσταση που είπα, αν πιέζει η οικογένεια. Αν πιέζουν φίλοι εδώ, θέλει, η οικογένεια θέλει να δει πώς πρέπει να τους προσεγγίσει, θέλει να μελετήσει την κατάσταση. Αυτό το άτομο δεν βιάζεται, μπορεί να είναι στα ζώδια του, της γης, χωρίς να είναι απαραίτητο. Θέλει να πάει στρατηγικά, αργά και σταθερά για να καταπολεμήσει αυτές τις καταστάσεις και να μπορέσετε να προχωρήσετε μαζί στο μέλλον, σε ένα πολύ γερό μέλλον, για να πάμε και, και για οικογένεια και για στεφάνι σε αυτή την περίπτωση, παιδιά. Και πάμε τώρα στην κάρτα νούμερο 3, να δούμε τι σκέφτεται το άτομο με την κάρτα νούμερο 3. Αυτό το άτομο σκέφτεται ότι εσείς είστε για αυτό το άτομο και σας έχει σαν βασίλισσα στην καρδιά του και στη ψυχή του, ή σαν βασιλιά. Σας έχει πάρα πολύ ψηλά αυτό το άτομο. Και έχετε το θρόνο της καρδιάς του εδώ πέρα, το έχετε κατακτήσει και θέλει να ανθίσετε, θέλει να κάνετε πολλά πράγματα μαζί, θέλει να εδραιωθεί αυτή η σχέση και για να πάμε και σε κάτι πιο σοβαρό ακόμα. Ήδη, ασχετά με την κατάσταση είστε, αν είσαστε σε σχέση να πάμε πιο σοβαρό παραπέρα, αν δεν είσαστε σε σχέση να πάμε σε σχέση, πάντως αυτό βλέπουμε ότι θέλει το πιο σοβαρό και πραγματικά έχετε εσείς τη θέση της καρδιάς του, στο μυαλό του, είστε η βασίλισσα, είστε ο βασιλιάς εδώ πέρα. Μερικοί μπορεί να σκέφτονται και τη μητέρα τους. Για να δούμε εδώ πέρα πιο κάτω τι θα μας βγάλει. Για να δούμε αν υπάρχει τώρα και επίρρεια από τη μητέρα. Πάντως για αυτό το άτομο είστε ο ένας ή μία. Σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά για εσάς. Αν δεν είστε ήδη μαζί, που μπορεί να είστε. Αν είστε μαζί, μπορεί να θέλει να σας κάνει μανούλες. Ή η οικογένεια να σας κάνει γενικά. Για να δούμε τι άλλο θα μας δώσουν. Αυτό το άτομο, παιδιά, βλέπει τον κόσμο
μαζί σας. Θέλει να χτίσει, θέλει να κάνετε πράγματα, θέλει να εξαπλωθείτε μαζί, θέλει να κατακτήσετε τον κόσμο μαζί. Μπορεί να θέλει να κάνετε ταξίδια μαζί εδώ πέρα, θέλει και κάνει πάρα πολλά σχέδια τα οποία σας περιέχουν μέσα. Μπορεί και να μην σας τα έχει πει αυτά τα σχέδια, αλλά εδώ σκέφτεται πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσατε να κάνετε μαζί. Ναι, εδώ θα μπορούσε να έχουμε έτσι και λίγο επίρρεια έτσι από ίσως από τη μητέρα. Από τη μητέρα, ναι. Ενώ αυτό το άτομο είσαστε το ένα, είσαστε μοναδικό στην καρδιά, στο μυαλό, στην ψυχή, τα πάντα και θέλει να κάνετε πράγματα μαζί, σκέφτεται, κάνει όνειρα, κάνει σχέδια, βλέπει τον κόσμο μόνο μαζί σας, δηλαδή σας θέλει στο πλάι του. Εδώ βλέπω ότι τον έχουν λίγο ή την έχουν λίγο πειράξει, τον έχουν επηρεάσει τρίτα άτομα και πάρα πολύ πιθανό εδώ να μιλάμε για οικογενειακά κυρίως άτομα. Ναι, τον έχουν ή την έχουν εδώ πέρα, τους βάζουν εμπόδια, δεν τους ενδιαφέρει όμως, τους έχουν στενοχωρήσει, αλλά αυτοί θέλουν εσάς. Μπορεί εδώ πέρα παιδιά να βάζουν και λόγια ότι κάτι άλλο υπάρχει. Κάποιοι. Ή η μητέρα εδώ πέρα να λέει ότι κάποιο άλλο άτομο θα πρέπει να είναι για σένα. Αλλά δεν το θέλουν αυτοί αυτό. Αυτοί θέλουν εσάς. Κάνουν τα σχέδια και εδώ πέρα δέχονται όμως και αρκετή πίεση. Δέχονται πολύ πίεση. Παρόλα αυτά, εγώ σας βλέπω σε πολύ σταθερή κατάσταση. Και θα βρουν τον τρόπο να τα ξεπεράσουν αυτά, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί κάνουν τα σχέδια μαζί σας. Και για την τελευταία κάρτα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ρομαντικό άτομο. Το άτομο σας είναι ρομαντικό και σας βλέπει έτσι με πάρα πολύ αγάπη. Έχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολλά συναισθήματα για εσάς. Εδώ πέρα έχετε, εσείς που επιλέξατε την τελευταία κάρτα, έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι για οικογένεια. Έχει αγνά αισθήματα, αγαπάει πραγματικά, αγαπάει αληθινά, αγαπάει βαθιά. Εσείς εδώ πέρα έχετε ένα πάρα πολύ καλό άτομο, το οποίο εννοείται σας σκέφτεται, σας αγαπάει, σας θέλει, αλλά κυρίως τα αισθήματά του, δηλαδή, είναι τρομερά για εσάς. Για πολλούς από εσάς εδώ πέρα μπορεί αυτό το άτομο να μην έχει ξαναγαπήσει έτσι. Μπορεί πρώτη φορά να νιώθει έτσι. Εδώ πέρα μου έχει βγάλει τον βασιλιά κούπα, ο οποίος είναι ο πιο συναισθηματικός, ο πιο αγαπησιάρης, ο πιο αυτός που έχει τα πιο βαθιά αισθήματα και αισθάνεται αγάπη ίσως όσο κανένα άλλο ζώδιο. Πρέπει να μιλάμε για ζώδια, μπορεί να είναι ζώδιο του νερού, το συγκεκριμένο άτομο, ή γενικά μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει τρομερά συναισθήματα για εσάς. Το έχετε κάνει κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχει συναντήσει ξανά στη ζωή του, παιδιά, και να του έχει αυτή η αγάπη, γιατί δεν μιλάμε μόνο για έρωτα, εδώ μιλάμε για αγάπη. Αγάπη τρομερή, αγάπη αληθινή, σας αγαπάει πραγματικά. Και μπορεί να σκέφτεται να σας κάνει και πρόταση, παιδιά. Αν όχι πρόταση, να σας κάνει, καλά, για σχέση το έχω σίγουρα, έτσι, δεν το συζητώ. Πολύ τυχαίροι εσείς που έχετε αυτό το άτομο. Πολύ αντιθιάβομαι θα θέλαμε. Λοιπόν, να δούμε εδώ παρακάτω. Τι άλλο θα μας δώσει για τον βασιλιά της κούπας. Τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Ναι, αυτό το άτομο σκέφτεται ξεκάθαρα ότι έχει βρει όλα όσα ήθελε να βρει ποτέ στη ζωή του. Εδώ πέρα νιώθει ότι έχει τα πάντα. Νιώθει ότι είναι, ότι μαζί σας μπορεί να κάνει τα πάντα. Παιδιά, εδώ πέρα νιώθει ότι έχει βρει το άτομό του. Νιώθει ότι μαζί μπορείτε να δημιουργήσετε, να κάνετε μαγικά μαζί. Ζείτε
την απόλυτη μαγεία, την απόλυτη μαγεία της αγάπης. Αυτό που έχετε είναι αληθινό και ξέρει ότι μπορείτε μαζί να κάνετε τρομερά πράγματα εδώ πέρα και να δημιουργήσετε με την κατάλληλη συνεργασία. Εδώ εσείς οι δύο, τρομερό ζευγάρι, τρομερή χημεία μου βγάζει ότι έχετε. Βλέπω τον έχει, την έχει χτυπήσει παιδιά ο έρωτας στο κεφάλι και δεν ξέρει από πού του έχει έρθει, ενώ που της έχει έρθει. Έχετε καταστρέψει οτιδήποτε υπήρχε στο μυαλό του ή στο μυαλό της πριν και ενώ μπορεί να ήταν πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη να χώρισε, εσείς έχετε έρθει ξαφνικά και με έναν τρόπο μαγικό, τα έχετε και από πουθενά, σκασό από πουθενά και τα έχετε φτιάξει όλα εδώ πέρα, τον έχετε, την έχετε μαγέψει, δεν ξέρουν τι να πούν, τι να κάνουν, δεν το έχουν ξαναπάθει αυτό, έχουν πάθει την πλάκα της ζωής τους. Και αν κάποιοι εδώ πέρα που επιλέξατε την τέταρτη κάρτα μου έχετε χωρίσει με το άτομο το οποίο λέμε τώρα, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε καθόλου. Αυτό το άτομο σας αγαπάει και είναι εκεί πέρα πιστός στρατιώτης, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, παιδιά, και θέλει οπωσδήποτε, αν έχετε χωρίσει, να το φτιάξει αυτό και θα το φτιάξει, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνει αυτό. Σε περίπτωση που έχετε χωρίσει, αυτό δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν ήταν κάτι μόνιμο σε καμία περίπτωση. Οπότε, αν και έχετε χωρίσει, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Το παιδί που μιλάμε, ο άντρας αυτός, η γυναίκα, είναι δικιά σας. Είναι δικιά σας. Αλλιώς, στην άλλη, για τους άλλους που έχουμε εδώ πέρα, τους έχει έρθει, παιδιά, από αυτό που το περιμένουν, τους έσκασε χειροβομβίδα και τα έχουν χάσει εδώ πέρα. Τους έχετε κάνει μάγια εισαγωγικά. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Τα συναισθήματά τους δεν υπάρχουν εδώ για εσάς. Είσαστε πολύ τυχεροί, το ξαναλέω. Και για να δούμε και την τελευταία κάρτα. Τι θα μας πούνε. Τι θα μας πείτε. Για δώστε μας και μια κάρτα τελευταία, σας παρακαλώ. Για τα παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω, παιδιά, μπορεί κάποια ζήλια εδώ πέρα, ίσως σας βλέπουν έτσι που είσαστε τόσο τρομερό ζευγάρι και υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτός ο έρωτας, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο συναντάς εύκολα και μπορεί εδώ άτομα να σας ζηλεύουν και να θέλουν να το καταστρέψουν αυτό. Ή αν χωρίσατε, σας ζηλεύαν πάρα πολύ, πάρα πολύ και βάλανε λόγια για να το καταστρέψουν αυτό το πράγμα. Αλλά μην φύγετε, παιδιά, αυτό το άτομο είναι δικό σας και σας αγαπάει πραγματικά. Εδώ πέρα, ό,τι και να, αν έχει γίνει κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κάποιος μικρός χωρισμός, μην τα παρατήσετε, μην νομίζετε ότι δεν σας θέλουνε. Έχουν μπει εδώ άλλες ενέργειες, ενέργειες άλλων προσώπων, γιατί αυτό το άτομο βλέπουν τη σχέση σας και θέλουν το ίδιο και για αυτούς. Και επειδή δεν μπορούν να το έχουν, γιατί αυτό που σας είπα είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, πιθανώς να έχουν μπλακεί, να έχουν βάλει χεράκι εδώ πέρα, για να το καταστρέψουν αυτό. Μην το αφήσετε να συμβεί. Σας παρακαλώ, είναι κρίμα, τέτοιο παιδί καλό εδώ πέρα, τέτοια κοπέλα καλή, όχι, είσαστε ο ένας για τον άλλον. Άρα μην τολμήσετε και φύγετε, αν δεν μιλάτε να περιμένετε, αν είστε ακόμα μαζί εδώ πέρα, να ξέρετε ότι η αγάπη αυτή, αυτός ο έρωτας θα τα κάνει όλα πέρα και μπορεί να καταφέρει να νικήσει κάθε δυσκολία, γιατί υπάρχει πραγματική αγάπη. Όλοι μας θα θέλαμε μια τέτοια αγάπη στην κάρτα 4.
Αυτά για αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους. Καλή συνέχεια και μέχρι το επόμενο τα ξαναλέμε. Γεια σας.